Από τη στιγμή που προσδιορίσαμε το χώρο που θα φυλάσσονται μέχρι να γίνεται η πλειοδοσία, ας πούμε, ο πληστηριασμός, περιμένουμε την έγκριση ώστε να έρθει. Αν έρθει η έγκριση, αυτόματα σε συνεργασία με το δασαρχείο, την αστυνομία και υπαλλήλους του Δήμου θα γίνεται η περισυλλογή. Με τι άτομα? Ο Δήμος, όπως ξέρετε, έχει λόγω έλλειψη προσωπικού, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να διαθέσουμε άτομα ώστε να το κάνουμε αυτό. Έστω και μία-δύο φορές μέχρι να συνετιστούν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι. Με τι τρόπο θα συλλέγονται και με τι τρόπο θα μεταφέρονται? Θα μεταφέρονται με οχήματα του Δήμου. Πώς θα συλλέγονται? Θα συλλέγονται με προσωπικό του δασαρχείου. Υπάρχει δέσμευση από το Γενικό Γραμματέα, εντολή του Γενικού Γραμματέα, στο δασαρχείο και στην αστυνομία να υπάρχει συνεργασία. Όταν υπάρχει καταγγελία, και μάλιστα υπάρχει τηλέφωνο καταγγελιών για τον Άγιο Νικόλαο, είναι το 2841-082-490, και για την Ιερά Πέτρα το 22162, όπου υπάρχουν αδέσποτα και ανεπιτήρητα, παίρνω σε αυτό το τηλέφωνο και το δασαρχείο θα επιμεληθεί για τη σύλληψη. Οπότε περιμένετε την έγκριση από πού? Περιμένουν την έγκριση από την περιφέρεια. Την αποκεντρωμένη. Την αποκεντρωμένη, ναι. Εγγράφος. Όσον αφορά το χώρο, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για αυτή τη δουλειά. Είναι τα πρώην σφαγεία? Είναι τα πρώην σφαγεία. Υπάρχει υποδομή λόγω του ότι ήταν σφαγεία. Ήταν ο μόνος κατάλληλος χώρος στη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν χρειαζόταν παρεμβάσεις ώστε για να κοστίζουν στο Δήμο. Και πιστεύω ότι με ελάχιστη, αν και καθόλου παρέμβαση, είναι έτοιμα για να υποδεχτούν και από εκεί, και από εκεί που θα πηγαίνουν? Από εκεί θα παραμένουν 10 μέρες. Εάν δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης των ζώων, θα βγαίνουν σε πληστηριασμό για σφαγή, για διάθεση.